Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας αποφάσισε ομόφωνα τη διήμερη αποχή των μελών του για χτες και σήμερα, διαμαρτυρώμενοι για τοπικά θέματα. Συγκεκριμένα, έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τα ειρηνοδικεία του Πρωτοδικείου Τρυπόλεως, δεδομένου ότι αντί για 4 ειρηνοδίκες, εδώ και πολύ καιρό υπηρετούν μόνο 2. Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη δυσλειτουργία στα ειρηνοδικεία και είναι αδύνατον να εκδοθεί ο αριθμός των αποφάσεων που είναι εκκρεμίσει στα δικαστήρια με τους μισούς ειρηνοδίκες, δηλαδή 2 αντί για 4. Το θέμα αυτό έχουμε κάνει έγκαιρα γνωστό τόσο στον Άριο Πάγο, από την εποχή του προηγούμενου Προέδρου, του κυρίου Κουτρουμάνου, που συνταξιοδοτήθηκε τον Ιούνιο, όσο και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Παρά λοιπόν το γεγονός ότι το πρόβλημα αυτό είναι από καιρό γνωστό, κανείς δεν έχει κάνει τίποτα. Μάλιστα, μία ειρηνοδίτης, κυρία Πανταζοπούλου, που υπηρετεί στο Ειρηνοδικείο Τρυπόλεως, έχει αποσπαστεί για 2 εξάμηνα στο Ειρηνοδικείο Σάμου. Ο δε άλλος ειρηνοδίτης, ο κύριος Παντελίδης, συνταξιοδοτήθηκε από το μήνα Οκτώβριο. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα της δικαιοσύνης και μάλιστα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι ειρηνοδίκες, οι 2 γυναίκες που έχουν παραμείνει, ανεβαίνουν κάθε εβδομάδα στην έδρα του Τριμελούς Πλημμυροδικείου για να συμπληρώσουν τη σύνδεση, κάνουν κατοίκον έρευνες και επίσης καλύπτουν και τις ανάγκες του Ειρηνοδικείου Μεγαλοπόλεως και του Ειρηνοδικείου Ξοβίδος, δηλαδή του Ειρηνοδικείου Δημητσάνας. Όλα αυτά να γίνουν μαζί ταυτόχρονα είναι αδύνατον. Και παρά λοιπόν και τα έγγραφα που έχουμε κάνει και τις προφορικές διαμαρτυρίες τόσο στον Άριο Πάγο όσο και στο Υπουργείο, όπως είπα, τίποτα δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Δυστυχώς όμως αυτό δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Όλα τα δικαστήρια της περιφέρειάς μας έχουν σοβαρές ελλείψεις σε γραμματείς. Συγκεκριμένα, το διοικητικό εφετείο, ενώ έχει 3 τμήματα, 3 συνθέσεις, γραμματέα έχουν μόνο τα 2. Έχουμε ζητήσει λοιπόν κατ' επανάληψη να καλυφθεί θέση ενός γραμματέως, ώστε τουλάχιστον κάθε τμήμα να έχει ένα γραμματέα. Το στοιχειώδες ζητάμε. Δεν ζητάμε να έχουν 2 ή 3 ή περισσότερους, έναν το κάθε τμήμα. Και δυστυχώς ούτε αυτό έχει ικανοποιηθεί. Με αποτέλεσμα και εκεί να υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και οι 2 γραμματείς που καλύπτουν το πρώτο και το δεύτερο τμήμα να αναγκάζονται να αλλάξουν να καλύπτουν και το τρίτο τμήμα. Το ίδιο σημαίνει και στο διοικητικό πρωτοδικείο, που περισσότερες από τις μισές θέσεις, τις οργανικές θέσεις, είναι κενές. Στην εισαγγελία από 11 οργανικές θέσεις υπηρετούν μόνο 6. Στο πρωτοδικείο από 17 οργανικές θέσεις υπηρετούν μόνο 11. Αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στα δικαστήρια, στην καταγραφή των πρακτικών αλλά και στην έκδοση των αποφάσεων. Είναι οριακή η κατάσταση και δυστυχώς κανείς δεν κάνει τίποτα. Εμείς έγκαιρα έχουμε επισημάνει τα προβλήματα και στους επιθεωρητές που κατά καιρούς έρχονται και επιθεωρούν το Πρωτοδικείο Τρυπόλεως αλλά και το Διοικητικό Εφετείο. Αλλά παρόλα αυτά βρισκόμαστε στον ίδιο ή σε χειρότερο παρανομαστή από ό,τι πριν. Περαιτέρω ενέργειά σας, ποιες θα είναι? Ήδη έχουμε κανονίσει να μεταβεί το Προεδρείο και τμήμα του Συμβουλίου μας, τέλος πάντων, στον Άριο Πάγο και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπου θα συναντηθούμε με τον κύριο Κοσμάτο, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, και με τον αρμόδιο επιθεωρητή για το Πρωτοδικείο Τρυπόλεως, τον αεροπαγήτη, τον κύριο Κράνη, και ελπίζουμε να μας δεχτεί και η κυρία Θάνου, η πρόεδρος του Άριου Πάγου, όπως έχουμε ζητήσει ήδη από μέρες. Αν και εκεί δεν βρούμε ανταπόκριση, φοβάμαι ότι θα υποχρεωθούμε να επαναλάβουμε την αποχή μας, η οποία άλλωστε χαρακτηρίζεται ως προειδοποιητική. Οι περιπτώσεις τώρα που είχατε αποχή αναβάλλονται? Όσες υποθέσεις έχουν συμμετοχή δικηγόρου αναβάλλονται λόγω κολλήματος στο πρόσωπο του δικηγόρου. Όσοι διάδικοι δεν έχουν δικηγόρο, οι υποθέσεις τους εκδικάζονται κανονικά. Συνεπώς έχουμε αναβολές στο μεγαλύτερο αριθμό των υποθέσεων, δεδομένου ότι πιο πολλοί παρίστανται με δικηγόρο.